Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και στο χέρι μου κρατάω το νέο Samsung Galaxy S21 Plus. Είναι το μεσαίο μοντέλο της νέας σειράς Galaxy που παρουσίασε η Samsung πριν λίγες μέρες. Έχουμε φυσικά στα χέρια μας και τα δύο αδερφάκια του, αλλά θα εστιάσουμε σε αυτό το βίντεο στο μεσαίο μοντέλο της σειράς, το S21 Plus. Έχουμε λοιπόν μια συσκευή στα χέρια μας σε μαύρο χρώμα, βλέπετε το ματ πίσω μέρος της, μεταλλική κατασκευή στο πίσω μέρος. Το τριπλό κάμερα module εξέχει ελαφρώς από το πίσω μέρος της συσκευής. Πάχος 7,8 χιλιοστών για το S21 Plus και βάρος 200 γραμμάρια για την ευρωπαϊκή έκδοση της συσκευής. Την πρόσωψη καλύπτει Gorilla Glass Victus, το νέο γυαλί, το νέο ανθεκτικό κρύσταλλο της Gorilla Glass, και η συσκευή είναι και αδιάβροχη, στεγανή, μάλλον απέναντι σε νερό και σκόνη, με βάση το πρότυπο IP68, σε βάθος έως 1,5 μέτρου νερού για έως και 30 λεπτά. Κατά τα άλλα, έχουμε στο κάτω μέρος τα υψιθύρα, το SIM tray, την έξοδο του ήχου, τα πλήκτρα στην δεξιά μεριά, η αριστερή μεριά είναι κενή και όπως μπορείτε να δείτε η οθόνη είναι flat, δεν είναι κυρτή, μόνο το Ultra έχει αυτό το προνόμιο, ενώ στο πάνω μέρος έχουμε και ένα hole notch που κρύβει την selfie κάμερα. Οθόνη λοιπόν 6,7 ιντσών για το S21 Plus με Dynamic AMOLED 2 Hue Panel, 120Hz refresh rate, HDR10+ υποστήριξη και μέγιστη φωτεινότητα έως 1300 nits. Το refresh rate αλλάζει φυσικά, είναι δυναμικά εναλλασσόμενο, μπορεί λοιπόν ανάλογα με τη ρύθμιση που κάνετε να αλλάζει ανάλογα και με την εφαρμογή που τρέχετε για εξοικονόμηση ενέργειας ή για την μέγιστη δυνατή, το καλύτερο αποτέλεσμα, για παράδειγμα στο gaming, αλλά μπορείτε και να το φιξάρετε στα 60Hz αν θέλετε, αν δεν σας αρέσει, αν θέλετε να κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας, οπότε έχετε αυτή τη δυνατότητα. Η οθόνη έχει ανάλυση Full HD+, 1080x2400 pixels και 20:9 ratio, φυσικά Always On Display. Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε το Exynos 2100, το νέο chipset, το νέο κορυφαίο chipset της Samsung, Snapdragon 888 μόνο για τις εκδόσεις εκτός Ευρώπης, όπως κάθε χρόνο, και για το S21 Plus η RAM ανέρχεται στα 8 GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος στα 128 ή 256 GB. Το μοντέλο που έχουμε στα χέρια μας είναι 128, μπορείτε να το δείτε και εδώ, και 24 από αυτά είναι δεσμευμένα με το που ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περίπου, εν πάση περιπτώσει, με την Mali G78 MP14 GPU να αναλαμβάνει την επεξεργασία των γραφικών. Τονίζουμε ότι κανένα από τα νέα Galaxy S21 δεν έχει υποδοχή για microSD, οπότε όταν θα έρθει η ώρα να επιλέξετε, αν τα επιλέξετε, όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος, τόσο το καλύτερο για εσάς. Και ο αποθηκευτικός χώρος αυτός είναι UFS 3,1 ή 3,2. Πάμε να πούμε μερικά πράγματα για τη συνδεσιμότητα. Φυσικά είναι 5G συσκευή και υποστηρίζει ήδη τα 5G δίκτυα στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα υποστηρίζει και Wi-Fi 6, φυσικά Dual Band Wi-Fi Direct Hotspot, έχουμε Bluetooth 5 υποστήριξη με TP και LE, έχουμε NFC, έχουμε την Type-C θύρα με USB on the go στο κάτω μέρος, αλλά δεν έχουμε FM ραδιόφωνο, αυτό πρέπει να το ξέρετε, μόνο η έκδοση με τον Snapdragon έχει FM ραδιόφωνο, οπότε δεν θα βρείτε κάτι τέτοιο στην Exynos έκδοση. Και πάμε και στην κάμερα, η οποία είναι τριπλή, με αισθητήρες 12, 64 και 12 MP, ο κύριος είναι 12, με διάφραγμα φακού 1.8, Dual Pixel Face Detection Auto Focus, Optical Image Stabilization. Ο 64 αισθητήρα συνδυάζεται με τηλεφακό των 29 χιλιοστών και αυτός έχει Face Detection, Auto Focus και
Optical Image Stabilization, προσφέρει zoom μέχρι 25 επί, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, και έχουμε όπως βλέπετε και την Ultra Wide κάμερα με 12 MP αισθητήρα και Super Steady Video λειτουργία, που είναι αρκετά χρήσιμη. Όλο και περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί πλέον την Ultra Wide κάμερα για κάποιες λήψεις. Το S21 Plus μπορεί να κάνει λήψη 8K βίντεο στα 24 fps, 4K στα 30 ή 60 fps, 1080p μέχρι και τα 240 fps, και 720p Super Slow Motion στα 960 fps με HDR10 Plus υποστήριξη, Stereo Sound Recording, όλα τα καλούδια. 10 MP selfie κάμερα με Dual Pixel Face Detection Autofocus και εδώ, Dual Video Call, Auto HDR και λήψη 4K βίντεο στα 60 fps. Θα καλυφθείτε απόλυτα λοιπόν, ακόμα και αν είστε απαιτητικοί στο θέμα της φωτογραφίας και βίντεο, από τα αυτά που σας προσφέρει το S21 Plus. Στέρεο ηχεία, δεν υπάρχει audio jack φυσικά, tuned by AKG ο ήχος στην συσκευή αυτή, και ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται μέσα στην οθόνη προφανώς, ενώ όσον αφορά την μπαταρία έχει χωρητικότητα 4.800 mAh και επαναφορτίζεται με ισχύ έως 25 watts. Φορτιστής δεν υπάρχει συσκευασία αυτή τη φορά. Υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση FastQI PMA 15 watts, αλλά και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 4,5 watts. Αυτό είναι λοιπόν το Samsung Galaxy S21 Plus, διαθέσιμο για προπαραγγελία και στην ελληνική αγορά μέσα από τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίας.